Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη και γενικότερα σε όλο τον καλό κόσμο που μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα από την Σόνη Καρίνα. Ελπίζουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Ελπίζουμε αυτά τα λόγια να σας βρίσκουν καλά. Θα παρακολουθήσουμε, μάλλον παρακολουθούμε ήδη την αναμέτρηση μεταξύ Μαγκούφιδων και The Hoopers. Οι δύο ομάδες έχουν πολλούς παίκτες στα ρόστερ τους. Πολύ πληθωρικά ρόστερ. Με πολύ βάθος και τα δύο ρόστερ. Οι Μαγκούφιδες, οι οποίοι έχουν τρεις σερί νίκες, πριν τρεις σερί νίκες είναι μια πολύ φορμαρισμένη ομάδα. Μια ομάδα που δεν συγχωρεί, όπως προείπαμε στη συνέντευξη που μπορείτε να παρακολουθείτε συνέντευξη στο Facebook, σχετικές παιχτών πριν το παιχνίδι, αλλά και μετά τον MVP. Είναι μια πολύ backstage υλικό. Είναι μια ομάδα, έχω ξεφύγει από το θέμα 500 φορές anyway. Είναι μια ομάδα η οποία δεν συγχωρεί πολλά λάθη αντιπάλων. Είναι μια ομάδα που τρέχει σε συνδυασμό όποτε βρίσκει την ευκαιρία να το κάνει και το κάνει με μεγάλη επιτυχία. Υπάρχει παραλίγο κλέψιμο, ένα ακόμα deflection, η μπάλα δεν θα πάει μέσα στη ρακέτα στον Μεριτόπουλο. Οι Hoopers έχουν 9 παίκτες στη διάθεσή τους, πλήρης 12 για Μαγκούφιδες, οι οποίοι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ενώ υπάρχει το πρώτο τρίποντο. Από τον Μαρίνο, σε πολύ καλή κατάσταση και πολύ καλό κλίμα επικρατεί, καθώς ευχήθηκαν χρόνια πολλά λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση στον πρόεδρο της ομάδας. Αλλά θα βγει εκτός και είναι ξανά για τους Μαγκούφιδες. Overplay άμυνα, θα πάρει τελικά ο Γκουρός την μπάλα. Μαρίνος σκοράρει τους μόνους πόντους μετά από 1,5 λεπτό. Σουτιά 3 από τη γωνία. Ξανά εύστοχο. Από τον Τυφλόπουλο αυτή τη φορά. Μέσα θα κερδίσει το πρώτο φάουλ της αναμέτρησης. Ρομάρας. Οι Hoopers, οι οποίοι είναι μια ομάδα με αρκετά περίεργο ιστορικό, έχουν πολλά ups and downs στην χρονιά. Ξεκίνησαν την φετινή σεζόν στην Development League με τρεις σερίτες, με Rookie Balboa, Orlando Tragic, Salonica και Μαγκούφιδες. Μάλιστα, αυτή ήταν η τελευταία φορά που συναντήθηκαν οι δύο ομάδες για φέτος στη Development League. Οι Μαγκούφιδες επικράτησαν με 59-61. Στη συνέχεια έκαναν τρεις σερί νίκες οι Hoopers. Μετά από κάποια παιχνίδια, ίσως θα ήταν η Λέα Σπέισερ και να είσαι καλά. Προκρέπεται από ήττα, υπάρχει και καλάθι και φάουλ. Από τον Τσιξόγλου. Δύο ομαδικά για τους Μαγκούφιδες. Μετά από 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα έχουν πολλούς παίκτες. Δεν νομίζω να υπάρχει θέμα με αποβολές για μεγάλη Λειψανδρία. Δηλαδή να απειληθεί να μείνουν μόλις με 5 παίκτες. Θα ήταν εξαιρετικά πιθανό. Με πήδε 12. 6-4. Πίσω από το screen θα εκτελέσει και θα στοχίσει τους Γουρός. Και τώρα θέλουν να τρέξουν οι Hoopers. Ένα μικρό χορευτικό, δεν θα τα καταφέρει ο Τιματάκης. Θα θέλουν να τρέξουν και οι Μαγκούφιδες. Ένα κομμάτι του παιχνιδιού το οποίο διαπρέπουν. Λάθος στο λάθος και τώρα ξανά κατοχή για τους Hoopers. Μια πιο σέντ επίθεση, στην κίνηση θα πάρει ωραία την πάσα. Θα κοπεί αλλά με φάουλο καφές. Και υπάρχει αλλαγή, θα περάσει ο Γουρός στον πάγκο. Ο Μπουτζής στη θέση του. Όρκο χρειάθηκε στον Παναγιωτόπουλο που τα λέει λίγο με το διευθύ σε χαμογελαστό ύφος. Χαμόγελα και από τους Hoopers λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Ωραίο κλίμα γενικά επικρατεί στη Σόνη Καρίνα. Σίγουρος έχει 2 φάουλ, όπως σίγουρα δεν άκουσα από την γραμματεία μόλις τώρα. Κάνω και τον έξυπνο. Anyway, shoot για 3, μετά από επιθετικό rebound. Είναι εύστοχο. Το Καμάρα, 6-8.
Κούπερς είναι τώρα μπροστά με 2 πόντους. Ζης. Θα το περάσει από τον πάγκο, θα βγάλει μια πάση που δεν ήταν καλύτερη στην αδύνατη πλευρά. Θα συγκρατήσει ο Τσουλόπουλος. Και βρεθεί αρκετά ελεύθερος, αν έπαιρνε καλύτερη πάσα ίσως να σούταρε. Θα το κάνει ο Μπουτζής, ο οποίος βγήκε στην weak side. Δεν θα καταφέρει, υπάρχει επιθετικό rebound, ένα ακόμα. Πάσα ξανά μέσα στη ρακέτα, στο Μπουτζή, υπάρχει ξανά επιθετικό rebound και τώρα καλά το Παναγιωτόπουλο. Κάποια στιγμή θα έμπαινε. Δεν λειτουργήσαν καθόλου καλά τα breakout σε πολλαπλές επιθέσεις. Απανοτές για τους Coopers. Υπάρχει ένα screen στα 17 δευτερόλεπτα, θα πάει αντίθετα το screen μετά από κάποια ώρα. Τσόγλου, πάει μέχρι μέσα, θα τελειώσει τη φάση. Όμορφο καλάθι. 8-10. Ψηλό σκορ. Μετά από 3-40. Τζαμπσούτ είναι airball αυτή τη φορά. Τον Μιχαρίδη. Πάει μέχρι μέσα, θα έλει να τελειώσει τη φάση. Δεν θα κερδίσει φάουλ, θα βάλει ούτε το καλάθι στο ματάκι. 8-10 παραμένει. Φλόκουλος, Μιτζής. Έχει περιοριστεί η άμυνα των Coopers στο κέντρο και στην δεξιά γωνία. Υπήρχε σούρια 3 και ένα αστοχό όμως. Τώρα υπάρχουν 4 εναντίον 5. Θα περιμένει ο Καμαράς και τον πέμπτο παίκτη να έρθει. Τώρα ήρθε ο Μικαγρίδης. Στα 11 δευτερόλεπτα, ωραία πάσα στην κίνηση μέσα στη ρακέτα. Θα πάρει την μπάλα, θα προσπαθήσει να ταλαιπωρήσει τον προσωπικό του αντίπαλο. Θα χάσει αρχικά. Καφές, κάποιος μπορεί να σουτάρει. Στα 2 δευτερόλεπτα στο διατρέχει αυτό το ψήδι άστοχο. Το rebound, ένα ακόμα. Ξανά ο ίδιος παίκτης κάτω. Ο Καγρίδης. Και μία ακόμα αλλαγή για Μαγκούφηδες. Μαρίνος θα περάσει εκτός. Τσάρς Ιταλίδης, ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις. Πριν από το παιχνίδι θα περάσει και η πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Μετά από 4-40 οι Coopers συνεχίζουν με τους ίδιους 5. Υπάρχει στον διατρίς την παλμπή που βγήκε από τον καφέ. Ζήτησε την μπάλα αλλά δεν την πήρε. Τώρα θα την πάρει σε δεύτερο χρόνο και θα εξοχίσει κάτω από το καλάθι. Ο Παναγιωτόπουλος. Δεν σηκώνει ο πρόεδρος του ομάδατο. Τον Μαγκούφηδο. Μετά από 5 λεπτά οι δύο ομάδες βρίσκονται στην απόλυτη ισορροπία στο σκορ στους 10 πόντους. Οι Μαγκούφηδες έχουν 4 φάουλ, δεν έχουν κάνει ακόμα φάουλ οι Coopers. Και υπάρχει φάουλ που έχει χρεωθεί στον Κρυθαρίδη και είναι το 5ο ομαδικό πράγμα που σημαίνει βολές για τους Coopers. Για να δούμε αν στα εναπομείνοντα 4 και 48 είναι ένας τομέας στον οποίο μπορούν να επιτεθούν κατά κόρον οι Coopers. Τα ομαδικά φάουλ των αντιπάλων τους που έχουν συμπληρωθεί. Καμαράς θα στοχίσει στη δεύτερη, έβαλε την πρώτη, 10-11. Θα θέλει να τρέξει και να δώσει μια πάσα ο Παναγιωτόπουλος στον Μπουτζή. Βασιταλίδης. Ένας καλός τριπλαδόρος, θα πάρει ένα καλό screen, θα εκτελέσει πίσω από αυτό για 2, θα στοχίσει. Μάχη και το εξαιρετικό rebound από τον Παναγιωτόπουλο, τελικά ο Μπουτζής. Ξανά επίθεση για τους Μαγκούφηδες, 8 δευτερόλεπτα. Είναι ένας τομέας ακόμα που τα πάνε αρκετά καλά στο αποφασιστικό παιχνίδι. Ένα jump shoot μετά από screen από το άστοχο. Και ο Φιταλίδης δεν κατάφερε να διεκδικήσει ένα ακόμα rebound επιτυχώς. Τώρα υπάρχει μια ακόμα αλλαγή. Ο Κρυθαρίδης θα περάσει εκτός. Ο Λεμενίδης θα περάσει τη θέση του. Μαράς. Και οι δύο παίκτες κοντά του, όχι ακριβώς πάνω του. Θα κάνει ένα shoot για δύο μετά από ένα sidestep. Δεν θα καταφέρει, Μπλουτζής. Θα Ζηταλίδης. Τράβηξε δύο παίκτες πάνω του, πράγμα που σημαίνει υπάρχει ένας ελεύθερος παίκτης, ένας ακόμα. Πολύ καλό passing game, το οποίο δικαιώνει τους Μαγκούφηδες με shoot 3 πόντων από τον Τυφλόπουλο. Βρήκανε 3 σερί διαδοχικούς ελεύθερους παίκτες που προέκυψαν από διπλώματα εντός εισαγωγικών της άμυνας των αντιπάλων τους. Μαράς. Πάρει ένα ακόμα screen, θα δώσει την μπάλα στη γωνία. Στη weak side θα πάρει την μπάλα. Στο Ματάκης. Στα 9 δευτερόλεπτα. Καφές. Ματάκης στους 3 απέναντι στο απλωμένο χέρι του Πλουτζή. Θα στοχίσει. Θα στοχίσει. Στην κίνηση μια πολύ ρυψοκίνδυνη πάσα η οποία δεν θα φτάσει στον επίδοτο τελικό της αποδέκτης. Στον Κατσιφτσόγλου. Πάμε,
πέναλτι σε πολυκοσμία Τσαφιταλίδης. Ωραία πάσα, πήγα να βγάλουμε κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό Τσαφιταλίδης και Σμιλνίδης. Μπαλαχάθηκε για την ομάδα του και για τους ίδιους πρωτίστως. Θα συγκρατήσει την μπάλα ο καφές, έχει βρει ελεύθερο χώρο, θα πάει μέχρι μέσα. Το χορευτικό, το υπόγειο lay-up δεν θα τον δικαιώσει. Παναγιωτόπουλος τώρα είναι πιο μπροστά, αλλά θα στοχίσει. Ήταν πιο μπροστά από τον Καμαρά, ο οποίος θα πάρει τώρα το rebound. Καταχειροκριτούμενος για την προσπάθεια παρόλα αυτά ο παίκτης των Μαγκούφιδων από τον πάγκο. Υπό καλή άμυνα θα στοχίσει ο Καμαράς, θα πάει μέχρι μέσα το Σταλίδης. Μέσα τόσο κινητοποίηση που νόμιζε ότι έγινε, υπήρξε time out. Τριπλή αλλαγή για Coopers. Καλεπλής Βακαλέλης εντός. Πάλι είναι ξανά για τους Coopers. Θα χάσει την μπάλα, θα συγκρατήσει, θα ολοκληρωθεί το κλέψιμο από τον Αγούφιδες. Φλόπουλος που έκανε το κλέψιμο, Μπλουτζής στην κορυφή. Κάνει την κίνηση, δεν θα πάρει την μπάλα μέχρι μέσα ο Μενίδης. Υπάρχει ένα ακόμα σημεία, τρεις άστοχο. Μια ακόμα αλλαγή για Μαγκούφιδες, ο Νάρδος περνάει για πρώτη φορά στη θέση του Φλόπουλου. Ανακατεύουν την τράπουλα οι Μαγκούφιδες και πολύ καλά κάνουν. Έχουν πολλούς παίκτες στη διάθεσή τους. 100 τελευταία δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Οι Coopers έχουν κρατήσει τους αντιπάλους τους 13 πόντους, μη έχοντας κάνει ούτε ένα φάουλ. Πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Καζιτσόγλου. Κέρδισε όλα αυτούς παίκτες στην άμυνα. 2. Δεδομένη της κατάστασης ήταν πολύ. Καζιτσόγλου πήγε για overplay άμυνα, πράγμα που σημαίνει ότι άφησε ελεύθερη την δεξιά πτέρυγα. Αλλά στόχισαν οι Μαγκούφιδες. Σκαστή πάσα υποπίεση του Τσαφιταλίδη. Πάρει την μπάλο Ευρώπιος. 5 δευτερόλεπτα, ωραία πάσα μέσα, μια προσποίηση, υπάρχει παίκτης ελεύθερος. Στα 2 δευτερόλεπτα πρέπει να πάρθει το σουτ, θα πάρθει. Είναι άστοχος ο Καλεπλής. Καστή πάσα στην κίνηση στον Τσαρταλίδη, ο οποίος θα τη μετατρέψει σε assist για το 15-13. Είπαμε, το προαναγγείλαμε. Οι Μαγκούφιδες είναι πολύ καλοί στους ευνηδιασμούς. Παραλίγο ένα ακόμα κλέψιμο από τον Τσαρταλίδη. Υπάρχει αμυντική ανισορροπία, υπήρχε ελεύθερος παίκτης στη γωνία. Ο Χατζηβακαλέλης, ο οποίος επίσης μας έκανε κάποιες δηλώσεις, δεν πήρε την μπάλα. Λουτζής θα να πάρει την μπάλα από τη γωνία. Θα να δίνει το Σελμνίδη. Ξανά στα 7 δευτερόλεπτα. Συγκρατείται η πάσα μέσα στη ρακέτα. Πάρα πολύ καλό passing game. Συγκράτησε μια πολύ δύσκολη πάσα ο Λινάρδος μέσα στη ρακέτα. Και θα πλήξει η πρώτη περίοδος στο 15-13. Ένα παιχνίδι στο οποίο οι Μαγκούφιδες κάνουν πολλά πράγματα καλά, αλλά κάνουν και αρκετά πράγματα όχι καλά. Έχουν δώσει πολλά φάουλ. Τα επιθετικά rebound είναι ένα μετρήσιμο στατιστικό στο οποίο έχουν διαπρέψει, έχουν βγάλει πολλούς εφημιδιασμούς επιτυχημένους. Κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί το 15 ενεργητικό για αυτούς. Στο πρώτο μισό του πρώτου δεκαλέπτου είδαμε ένα πιο ενεργητικό παιχνίδι. Το σκορ είχε πάει αρκετά ψηλά, μετά έπεσε κάπως το αριθμό του παιχνιδιού. 15-13, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια με το μαζί μας. Επιστροφή στην Sonic Arena για το δεύτερο δεκάλεπτο μιας ενδιαφέρουσας αναμέτρησης από πλευράς βαθμολογικής και όχι μόνο, από πλευράς θεάματος, από πλευράς matchups. Ένα πολύπλευρος
ενδιαφέρον παιχνίδι Ευρωλίγης. Θα εκδοτώσει την πάσα. Θα πάει μέσα στη ρακέτα στα 17 δευτερόλεπτα. Καλεπλής. Θα λίγο να γίνει το κλέψιμο εξ αρχής και θα γίνει. Από το Σεμνίδη, ο οποίος δίνει στο Θεσταλίδη. Πρώτη πάσα σε Λινάρδο. Μετά το σετάρισμα των Λινών. Δεν θα περάσει μπάλα μέσα στη ρακέτα. Σε Λινίδη. Αυτός και ο Τσασιταλίδης στο πρώτο δεκάλεπτο πήγαν να βγάλουν μια άλλη κούφη. Φάση πάρα πολύ εντυπωσιακή. Μπάλα χάθηκε και εδώ. Στροπιός θα στοχίσει. Υπάρχει λοιπόν το Τσασιταλίδη ο οποίος θέλει να τρέξει. Δεν είχε κάποια πάσα πέρα από τον Λινάρδο. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Αυτός. Και δεν ήταν και σε πολύ καλή ευνοϊκή για αυτόν θέση. Υπάρχει flexion. Λουτζής. Στην ζώνη τώρα για τον Κούπερς. Ωραία πάσα. Δεν θα γίνει assist. Καθεξόλου στόχισε. Στρεμνίδης στόχισε για τον τόνο. Για δύο. Μπάλα μπήκε και βγήκε. Αλλά υπάρχει επιθετικό rebound και ξανά πάσα στον Κρυσταλά. Σουτιά 3 με μεγάλη καμπύλη, άστοχο από την κορυφή, είχε φερθεί ελεύθερος και καλά έκανε τον πύρο Καλεπλής, αλλά το έχισε Μπλουτζής. Πάρει το φάουλ στο στρόλιο. Καλό φάουλ φωνάζουν από τον πάγκο, συμφωνώ. Ήταν φάουλ για να αναχαιτιστεί η επίθεση των Μαγκούπιδων. Οι Hoopers οι οποίοι κάνουν το πρώτο τους φάουλ μετά από 11 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα. Συνήθως αργό περισσότερο σε θέματα που έχουν να κάνουν με το χρόνο. Σουτιά 3 από τη γωνία, έχει βρεθεί αμυγός ελεύθερος και το πήρε ο Ρινάρδος. Ρινάρδος εκεί βρίσκεται πότε στη μία, πότε στην άλλη γωνία. 17-13. Μαράς. Στα 8 δευτερόλεπτα, δεν υπάρχει κάποιο screen, μπαλά θα πάει. Στην ρακέτα, ο ίδιος θα διορθώσει την μπάλα. Θα την Βακαλέρης, θα πάρει την μπάλα. Δεν θα διορθώσει την μπάλα, η μπάλα μια χαρά είναι. Στο 0,1 υπάρχει φάουλ για δύο βολές. Στον Στρόλιο. Ας το πως στην πρώτη. Στι 9 για Hoopers. Οι Μαγκούφιδες μετά από 12 λεπτά δεν έχουν εκτελέσει ακόμα βολές. Μπλουτζής θα πάρει μια πάσα στη γωνία η οποία δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Η μπάλα έσκασε κοντά στα πόδια του. Πάει μέχρι μέσα. Θα κερδίσει το φάουλ μετά από το δικό του έρμπολ. Το μέρος που το πήρε και εγώ προσωπικά. Μετά το έρμπολ. Τσασιταλίδης ανείχνευσε την ανισορροπία και βρήκε τον ελεύθερο παίκτη. Έστω πως την πρώτη βολή που εκτελούν οι Μαγκούφιδες απόψε ο Μπλουτζής. Άστοχος στη δεύτερη και φορά παραμένει στους 5 πόντους, υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Μπλουτζής, στον διατρής από εκεί που αστόχησε προηγουμένως, αστοχεί και τώρα. Υπάρχει αμυντικό rebound τώρα. Μαράς, πιεστική άμυνα. Σε όλα τα μήκη και πλάτη του Πέδρου Μπλουτζής. Overplay άμυνα θα τον δικαιώσει, θα κλέψει. Τον κυνηγάνε δύο. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Μπλουτζής. Έχει έρθει από τον πάγκο και δίνει πολύτιμες λύσεις. Όπως και ο Τσασιταλίδης. Από το πρώτο time out. Καγρίδης. Πριν καν πάνε οι 5 παίκτες που ήταν στο κήπεδο τον Hoopers άρχισε να δίνει στους υπόλοιπους οδηγίες στο πινακάκι. Ρημά του πήραν οι Hoopers οι οποίοι βλέπουν τη διαφορά να πάει στους 7 πόντους αλλά και το momentum να μείνει στα χέρια τους, να κάνουν εύκολο λάθη. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena μετά το time out. Όχι μετά βασικά, ακόμα υπάρχει time out, δεν είναι χρόνο ταξιδιώτης. Ένα συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από τα στατιστικά είναι ότι τα ίδια τα στατιστικά δεν λένε την αλήθεια ή δεν λένε την πλήρη αλήθεια. Το λέω με αφορμή το 7-0 που έχουν
Μαγκούφιδες και Χούπερς όσον αφορά τις assists. Οι Χούπερς δεν έχουν ακόμα assists στο παιχνίδι. Τα κλειψίματα είναι 3 για Μαγκούφιδες και 4 για Χούπερς. Αλλά οι Μαγκούφιδες έχουν παίξει πολύ καλή άμυνα, η οποία δεν αναγράφεται στα στατιστικά. Έχουν παίξει άμυνα πάνω στην μπάλα, έχουν κάνει deny πολλές πάσες στον αντιπάλο τους. Να δούμε αν οι Χούπερς μπορούν να βρουν κάποιο ρυθμό και κατ' επέκταση να ξεκολλήσουν από τους 13 πόντους του ενεργητικού τους που έχουν κολλήσει, στους οποίους έχουν κολλήσει μετά αρκετή ώρα. Από ασφυκτική πίεση θα στοχίσει ο Καμαράς. Μπάλα δεν κυκλοφόρησε. Μετά από μια προσποίηση θα δώσει την μπάλα στον Τσαρφιταλίδη. Θα στοχίσει. Αρχιεψηφικό rebound και προσπάθεια για μια περίτεχνη πάσα. Σουτιά 3 από τη γωνία, δεν θα δικαιώσει τον Σταλά. Θα πάρει το φάουλ του Σταλίδη. Το Eurostep αλλάζει διάδρομο, θα αφήσει την μπάλα στο παλάτι. 22-13. Ο Σταλίδη είναι ένας παίκτης που είπε προηγουμένως ότι είχε έρθει από τον πάγκο και δίνει πολλές λύσεις. Ετοιμάζεται αλλαγή, αν μπορώ να καταλάβω, από τους Hoopers. Έχουν σηκωθεί δύο παίκτες από τον πάγκο. Υπάρχει φλέξιο από τον Λενίδη. Δεν κατάφερε να ολοκληρώσει. Πράγματι, υπάρχουν αλλαγές για Hoopers. Για Γρίδης, Καθηξόγλου. Δείτε λίγο παίκτες. Περνάνε εντός. Η μπάλα είναι για τους Χούπερς με 4 δευτερόλεπτα τώρα. Ο Σταλίδης παίζει πολύ καλή άμυνα στον Σταματάκη. Η μπάλα θα χαθεί, δεν είχε παίξει με αυτή η ρακέτα. Για 3 την κίνηση είναι airball από τον Σγουρό, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound, Σγουρός θα ξαναπάρει την μπάλα. Τώρα στο δεύτερο χρόνο θα γίνει πάσα, η σκαστή μία ακόμα, jump shoot άστοχο. Από τον Μαρίνο. Αυτή τη φορά δεν θα έρθει κάτι καλό για τους Μαγκούφιδες. Έλεγε ρε. Εντάξει. Τσόγλου. Πάλι ο Περκλειάδρα, πάλι παραλίγο το κλέψιμο. Πάλι θα βγει εκτός ξανά για τους Χούπερς. Ο Μαγκούφιδες παίζουν πάρα πολύ καλή άμυνα, ειδικά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έχουν πνίξει εντός εισαγωγικών τους αντιπάλους τους. Οι οποίοι έχουν κολλήσει τους 13 πόντους και πάρα πολύ ώρα. Κοιτάξτε, ακόμα και στην επαναφορά και με τη διαφορά στους 9 πόντους, το momentum υπέρ, ο Ιωτόπουλος πώς πίεσε την επαναφορά. Πάρει τώρα το rebound, θα πάω στο κορτούτ, Γουρός, στο Σιταλίδης. Θα αποφασιστικά μέχρι μέσα, όπα, έχει σκοπεί αλλά με φάουλ. Πάλι που έχει πληρωθεί στον καφέ. Έστοχος στη δεύτερη. Προβοσί. 23-13 διαφορά για πρώτη φορά στο διψήφιο. Τα από διπλή αναπήδηση δεν θα καταφέρει να ρίξει τη διαφορά. Γκάρτον Χούπερς. Σγουρός. Υπάρχει κίνηση μέσα στη ρακέτα, τώρα βγαίνει εκτός ρακέτας και θα πάρει την μπάλα. Ζαμουρίδης, παραλίγο να χαθεί η μπάλα για τους Μαγκούφιδες και θα χαθεί. Πληρώνουμε το ίδιο νόμισμα μερικώς οι Χούπερς, ωραία τρίπλα από τον Καθηξόγλου. Σουτιά 3, εύστοχος ο Καμαράς, ο οποίος τιμωρεί την κακή transition άμυνα των Μαγκούφιδων. Είναι όχι τόσο κακή, αλλά έχει βρεθεί ελεύθερος, εν πάση περιπτώσει. Έχει τραβήξει 3 παίκτες πάνω του ο Τσαρφιταλίδης. Κάτι που του δίνει την ευκαιρία να δώσει την πάσα στο Μαρίνο και ο δεύτερος θα σκοράρει. Μέσα στη ρακέτα. 25-16.
Οι Μαγκούφηδες είναι αυτοί τώρα που έχουν κάνει λιγότερα φάουλ μετά από 6 και 15, 1 για 3. Υπάρχει επιθετικό rebound μετά από airball. Μαράς. Δευτερόλεπτα. Υπάρχουν χέρια πάνω στην μπάλα, στα 5 δευτερόλεπτα τώρα. Θα πάρει την μπάλα σου για 3, άστοχος αυτή τη φορά. Υπάρχει επιθετικό rebound και block με φάουλ. Γιαγκρίδης το κέρδισε. Ο οποίος έχει περάσει για τις Μαγκούφηδες, είχε χρειαστεί με δύο φάουλ πολύ νωρίς. Άστοχος στην πρώτη, ο Γιαγκρίδης. Άστοχος στην δεύτερη, παγίδι και το επιθετικό rebound. Δεν θα το καταφέρει. Μαρίνος θα... Το rebound, υπάρχει μακρινό σουτ. Το Ζαμουρίδη, 28-16. Πάει την μπάλα ο Σαμαράς, είναι για τις τρίπλες, κολλάει λίγο την μπάλα πάνω του, θα πάρει ένα σκριν. Κλέβει την μπάλα, δεν κατάφερε να περιοριστεί από το σκριν ο Τσαρσιταλίδης, ο οποίος τρέχει για έναν ακόμα εφηβιασμό και θα κερδίσει ένα ακόμα φάουλ. Κύπρο με γερθή αλλαγή, έστωχος στην πρώτη πόλη ο Τσαρσιταλίδης. Αλλά επίσης θα περάσει τη θέση κάποιου και τους Χούπερς. Άστοχος στη δεύτερη, υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound του Καλάθη από τον Παναγιωτόπουλο. 31-16, διαφορά στους 15 πόντους. Εδώ οδεύουμε σιγά σιγά στη λήξη του πρώτου μισού. 2-36 για το τέλος. Σιγά σιγά. Πιο αφηρημένη η έννοια. Τσιτσόγλου θα χάσει την μπάλα. Τσιτσόγλου ανάμεσα σε δύο. Χάνει προς τη μην. Θα συγκριτήσει, αλλά τώρα αναγκαστικά πάνε σε σετ επίθεση καθώς έχουν επιστρέψει αντίπαλοι τους Μαγκούφηδες. Θεμουρίδης, Γουρός. Ανάμεσα Τσιτσόγλου. Μέχρι μέσα θα στοχίσει αυτή τη φορά, ούτε που πάρει κάποιο φάουλ. Θεματάκης, 2-1-2-1. Θα προσπίσει ότι θα πασάρει. Θα στοχίσει, υπάρχει επιθετικό rebound. Fade away, πολύ δύσκολο καλάθι του Καμαρά. Θα πάρει μια πάρα πολύ ρυψοκίνδυνη πάσα και μετά από προσποίηση θα την αφήσει στο καλάθι ο Μαρίνος. Τσιτσόγλου στην αδύναμη πλευρά. Αλλά δεν θα πάει μέσα στη ρακέτα. Υπάρχει ένα ακόμα κλέψιμο. Γουρός. Εκείνη και το τάπλετ. Η επιθετικό rebound στο ίδιο σημείο που αστόχησε, που ευστόχησε προηγουμένως. Παναγιωτόπουλος θα αστοχίσει τώρα. Καμαράς. Σουτ για 3. Άστοχο. Είναι πολύ αποφασιστικά ο Τσαρσιταλίδης πάνω του. Ενδεχομένως να τον τρόμαξε. Υπάρχει αλλαγή. Ο Κουκλόπουλος θα περάσει στη θέση του Ζαμουρίδη. Ο Σκουρός θα κατεβάσει μία ακόμα επίθεση. Ο βασικός pointer που προκύπτει στο σχήμα που έχουν αυτή τη στιγμή στο παρχέ οι Μαγκούφηδες. Τρεις παίκτες μέσα στη ρακέτα, αλλά τους κέρδισε και τους τρεις ο Τσαρσιταλίδης. Άλλον πιο άμεσα, άλλον πιο έμεσα. Αλεπλής. Περάσει τη θέση του Καμαρά. 11 δευτερόλεπτα υπάρχει. Κοιτάξτε πόσο πιέζουν σε κάθε πάσα, πόσο overplay παίζουν οι παίκτες του Μαγκούφηδων. Ο Παναγιωτόπουλος δεν πήρε τώρα αυτή την μπάλα. Αλλά θα πάρει την μπάλα στο μισθό γήπεδο και θα εξοπλίσει την πάσα του Τσαρσιταλίδη. Κάνει κι αυτός πολύ καλό παιχνίδι στις τελευταίες φάσεις. 37-18. Έχουμε περάσει τα τελευταία 22 δευτερόλεπτα της πρώτου μισού. 13 δευτερόλεπτα για τους Coopers. Μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. Χαλεπλής.
Με το που πέρασε στο παρκέ κάνει τη διαφορά. 37-20 και τώρα για τα τελευταία 13,2 σγουρός το περάσει εκτός. Περνάει ο Αμφιμιάδης στη θέση του. Αμφιμιάδης, Κασιταλίδης και Μαρίνος σε ένα πιο ψηλό σχήμα. Για να δούμε αν θα υπάρξει η τελευταία επίθεση μέσα στη ρακέτα για το πρώτο μισό. Είναι λογικά επισκοπού αυτή η αλλαγή. Για να δούμε. Στην κορυφή, στα 5 δευτερόλεπτα θα δώσει την πάσα, θα στοχίσει όμως. Έβγαλε την μπάλα μέσα στη ρακέτα του Φλόπλος. Αλλά αυτή δεν μπήκε στο καλάθι αυτή τη φορά για τους Μαγκούφηδες. Τελικό σκορ πρώτου ημιχρόνου στο 38-20. Έκαναν ένα πολύ καλό δεύτερο δεκάλεπτο, ένα ξέσπασμα θα έλεγε κανείς οι Μαγκούφηδες. Έκλεισαν τις αμυνές τους πολύ παραπάνω και κατάφεραν να κρατήσουν τους αντιπάλους τους πολύ χαμηλά στο σκοράρισμά τους. Μόλις 7 πόντους αν δεν κάνω λάθος, το 13 ήταν με τη λήξη της πρώτης περίοδου οι Coopers. Οι οποίοι καλούνται να βρουν λύσεις, έχουν να ανέβουν ένα βουνό. Το 19 διορθώθηκε το σκορ, δεν πήραν πολύ παραπάνω. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο τη συνέχεια της αναμέτρησης, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Το σκορ είναι στο 37-19. Τρελά inside, δεν μπορούσατε να το δείτε μόνοι σας μόλις τώρα. Η διαφορά στους 18 πόντους. Μαγκούφερς έχουμε 12 assists. Coopers έχουν μόλις μία assist για 8 λάθη. 5 λάθη έχουν οι Μαγκούφηδες. Η εικόνα είναι αντικατοπτριστική. Οι Μαγκούφηδες παίζουν πολύ καλά και κάνουν τα πράγματα που είναι σωστά για αυτούς, αντιλαμβανόμενοι πλήρως τις δυνάμεις τους. Ότι οι Coopers δεν είναι, δεν κάνουν πολλές καλές πάσες όπως τώρα. Έχουν μόλις μία assist, δεν κυκλοφορούν πολύ την μπάλα. Ένα ακόμα κλέψιμο Ισόπουλος. Υπάρχει screen. Πάλι θα πάει έχουν μέσα, καλό passing game. Πολύ καλό passing game. Με αυτή την πάσα νομίζω το status ανέβει από καλό σε πολύ καλό. Κρυθαρίδης θα στοχίσει όμως μετά την ωραία πάσα που έλαβε από τον Γρηγόρη Ισόπουλο. Λεμπλής Ζόγλου πάρει το φάουλ από τον Μιτζή, το πρώτο φάουλ για το δεύτερο ημίχρονο. Επαναφορά 14 δευτερόλεπτα. Πάρει το screen, υπάρχουν αλλαγές στην άμυνα. Θα βγάλει μια πάσα η οποία θα πάει στο χέρι του συμπαίκτη του. Έφαλε πλείς. 2,4 δευτερόλεπτα. Ο Σεξόγλου, ο οποίος έχασε την μπάλα προς την που θα επαναφέρει. Για να δούμε. Ωραία πάσα. Για να βγάλει κάτι πολύ συζητημένο. Θα πάρει το ψηφιακό ριβάνο, θα χάσει την μπάλα. Για να βγάλει ένα πολύ εντυπωσιακό ανάποδο lay-up. Μαρίνος. Μουτζής στη weak side. Έχει πάει πάνω του ο Μαράς. Υπάρχει μπάλα εκτός και είναι για τους Coopers. Βγήκε η άμυνα. Σεξόγλου. Μπάλα μέσα στη ρακέτα από τον Χατζη Βακαλέλη. Ένα σουτ που βγήκε από την κίνηση. Βγήκε μέσα από τη ρακέτα, πήρε την μπάλα και ευστόχησε. Σε ένα jump shoot. 37-21, μετά από 2 λεπτά παιχνιδιού θα έρθει το πρώτο καλάθι. Υπάρχει μία ακόμα λάθος επίθεση για Μαγκούφηδες, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει με το αριστερό το δεύτερο ημίχρονο, αλλά έχουν τη διαφορά στους 16 πόντους. Ήταν μεγάλη όθηση που πήραν από το πρώτο ημίχρονο. Πάλι διπλώνει άμυνα, αλλά υπάρχει φάουλ τώρα στο στρόλιο. Φάουλ που έχει χρεωθεί τον Μπλουτζή. Ναι. Δεύτερο φάουλ του Μπλουτζή.
και δεύτερο ομαδικό για τους Μαγκούφηδες στην τρίτη περίοδο. Πρώτος πήγε για λίγο στον πάγκο, επιστρέφει όλα καλά. Σουδιά 3 από την επαναφορά, έστοχο από τον Χαλεφλή. Για να δούμε, το 37-19 μετά από 2,5 λεπτά γίνεται 37-24. Έχουν ένα σερί 5-0 οι Hoopers. Λουτζής, καλό passing game. Ήδης υπάρχει άστοχο shoot και rebound. Γίνει να πείσει φωνάζει ο Θαλασσινός, που δεν έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο ακόμα. Τσόλου, έκανε πολύ καλό παιχνίδι ο Θαλασσινός στο προηγούμενο παιχνίδι των Μαγκούφηδων, που επικράτησαν τον Μάση καλά με 47-32. Βγάζοντας και ωραίες φάσεις, προσφέροντας το πλούσιο θέαμα. Να πάρει την μπάλα στα 8 δευτερόλεπτα υπό πολύ καλή πίεση θα καταφέρει να σκοράρει. Τώρα θα έρθει η πρώτη πόντη του Μαγκούφηδες στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά από 3 λεπτά και κάτι. Ο Σιταλίδης ετοιμάζεται να περάσει εντός. Τσόγλου. Πάρει το screen. Βρέθηκε αρκετά ελεύθερος, δεν το πήρε. Στα 10 δευτερόλεπτα. Μαράς. Ωραία πάσα. Μετά από μία προσπίση θα κερδίσει το φάουλ. Στην Μπακαλέλης. Ψηλό στον Κούπερ που έκανε μια ωραία προσποίηση. Πάνω μια ωραία πάσα. Προηγουμένως. Κρυσταλάς περνάει στη θέση του Σαμάρα. Τριπλή αλλαγή για τους Μαγκούφηδες. Ντουτζής, Σαμπορίδης και Μαρίνος περνάνε εκτός. Σαυσταλίδης. Παναγιωτόπουλος και Λινάρδος περνάνε στη θέση τους. Είναι εύστοχος στην πρώτη βολή. Άστοχος στη δεύτερη φάση Βακαλέλης. Μπάλα μπήκε και βγήκε. Υπάρχει rebound από τον Μιλίδη. Χαρίδης. Μιλίδης θα δώσει ξανά στον Χαρίδη σου πια 3. Ωραία καμπύλη, είναι άστοχο. Υπάρχει rebound και προσπάθεια για κλέψιμο από τον Παναγιωτόπουλο και από τον Μιλίδη. Παίρνει Βακαλέλης, Καρσιτσόγλου στα 7 δευτερόλεπτα για να βγάλει ένα pick and roll, δεν βγήκε η μπάλα. Πέσει στη ρακέτα για τους Hoopers και τώρα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, δεν θα τα καταφέρει να συμπαθήσει. Σαρμενίδης, καταχειρονοτούμενος από τον πάγκο. Στα 16 δευτερόλεπτα κλείνεται στη γωνία και πατάει την γραμμή ο Στρόλιος. Ένα ακόμα χειροκρότημα για τους Μαγκούφηδες από τον πάγκο της ομάδας. 39-25, 3-0 τα ομαδικά φάουλ. Χαρίδης βγάζει την πάσα στον Σελμενίδη, ξανά και ο Χαρίδης. Ο Ζηταλίδης βάλα να το πάει μέσα, θα κερδίσει δύο αντιπάλους που θα αστοχίσει, θα τους ξανακερδίσει με το επιθετικό rebound. Ο Μιλιτόπουλος σου για 3. Άστοχο από τον Λινάρδο. Δεν θέλει να τρέξουν πολύ. Λινάρδος πιέζει πάρα πολύ. Το κάνουν σε όλο το μάτι, σε όλο το βράδυ. Οι Μαγκούφηδες, ωραία πάσα του Τσιτσόγλου στον Ψηλό, ο οποίος θα αστοχίσει όπως θα βάζει με τον εαυτό του Βακαλέλης. 5 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ωραία no-look πάσα από τον Σασταλίδη στον Παναγιωτόπουλο, η οποία δεν θα μεταφερθεί σε assist άμεσα. Θα αρχιστεί σε ευκολές ο Ψηλός. Υπάρχει αλλαγή. Ο Καφές θα περάσει στη θέση του Στρόλιου. Και μάλιστα αυτό ήταν το πρώτο φάουλ για τους Hoopers και την τρίτη περίοδο. Άστοχος την πρώτη βολή ο Παναγιωτόπουλος. Είναι άστοχος και στη δεύτερη, στα Σιταλίδης. Ψηλότερα από το Καφέ στο rebound. Υπάρχει τελικά κλέψιμο, αλλά λάθος το λάθος και στα Σιταλίδης παραμόνευε και πήρε την μπάλα και σκόραρε 2 ακόμα πόντους. 41-25. Υπάρχει
παραλίγο κλέψιμο και τελικά κλέψιμο τον Τσασιταλίδη, ο οποίος θα αφήσει ξανά την μπάλα στο καλάθι. Είναι ο παράγοντας χ και έχει βάλει πολύ γερές βάσεις για MVP σε περίπτωση που κερδίσουν Μαγκούφιδες. Πάρει το screen ο Τσιτσόγλου και θα βγάλει κάποια καμία μπάσα. Φορτώνεται τον προσωπικό του αντίπαλο, πάει ανάμεσα σε άλλους δύο, δεν θα τους κερδίσει. Κατάφερε να βγάλει το shoot, οπότε τους κέρδισε μερικώς, δεν κόπηκε. Μέχρι μέσα θα κοπεί με φάουλ Σελεμονίδης. Όλοι που έχει κρυωθεί στον καφέ. Άστοχος στην πρώτη βολή Σελεμονίδης. Εύστοχος στη δεύτερη, 44-25, διαφορά στους 19. Τσιτσόγλου θα κατεβάσει μια ακόμα επίθεση. Υπάρχει ένα μικρό deflection από τον Λινάρδο. Έχουμε κλείσει πάρα πολύ καλά την άμυνά τους, την κλείνουν για μια ακόμα φορά. Δεν θα έρθει το κλέψιμο από τους παντοδίες αυτή τη φορά. Ο Σιταλίκης βούτυξε στο παρκέ. Είναι άστοχος που θα κλείσει ένα lay-up. Σκαστεί η πρώτη πάση στα 16 δευτερόλεπτα. Στην weak side σας Ιταλίδης θα πάρει την μπάλα, ήταν ακροβολισμένος στη γωνία, πήρε την μπάλα από τον Λινάρδο. Στόχισε, φανταστική πάσα θα ήταν άμα έβγαινε από τον Λεμπίδη, ο οποίος θα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Εφικτόγλου Αλεπλής Καφές. Στα 11 δευτερόλεπτα κάνει μια τρίπλα, θα βγάλει στην weak side. Δεν παίρνει ενιαία την μπάλα αν θέλετε. Σε πρώτο χρόνο ο Κατσόγλου, αλλά πάει μέχρι μέσα και νικάει τη ρακέτα. 44-27. Τελευταίο τρίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Κρυθαρίδης, Τσασιταλίδης. Παίρνοντας το screen, πάει ανάμεσα από δύο. Τράβηξε δύο παίκτες πάνω, το πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ένας ελεύθερος παίκτης. Στη γωνία ο Τελμενίδης, ο οποίος έδωσε την μπάλα στην κορυφή. Αφού κλείστηκε για να πάρει κάποιο σουτ. Έχουν εντύπωση ότι σε σκοπό να βγάλει εκεί πέρα είτε κλεινόταν είτε όχι. Τόσο αν ήταν πάρα πολύ ανοιχτός. Καφές θα εκτελέσει οι βολές. Είναι άστοχος στην πρώτη. 44-27 παραμένει. Τον αγγέλλεται αλλαγή. Σταματάκης και Στρόλιος ετοιμάζεται να περάσουμε. Είναι άστοχος και στη δεύτερη ο Καφές. Δεν θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή. Τσασιταλίδης στην κίνηση. Ο Λινάρδος που θα πάρει την μπάλα. Επιστρέψει η Κούπερ. Τσασιταλίδης στο Eurostep. Πάει ανάμεσα σε δύο. Θα κερδίσει το φάουλ. Στρόλιος και Σταματάκης θα περάσουν τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Θα αλλάξουν Κρυσταλά και Χατζιβακαλέλη. Ναι, έστωχε στην πρώτη της Αυσταλίδης, γεωργητήμερος από τον πάγκο. Είναι άσυχο στη δεύτερη, η διαφορά παραμένει στους 18. Από το δεξί διάδρομο θα προχωρήσει τώρα ο Κατσιτσόγλου, θα πάει στο coast to coast, μάλιστα. 45-29. Και σε δύο αντιπάλους. Σελεμονίδης, Κυρθαρίδης. Ξανά Σελεμονίδης στην weak side. Θα πάρει την μπάλα ο Λινάρδος. Θα βγάλει μέσα στον Τσασιταλίδη. Σου για τρεις είναι άστοχο. Από τον Κρυθαρίδη αλλάζουν πολύ καλά, πολύ γρήγορα την μπάλα οι Μαγκούφηδες. Σταματάκης, ωραία προσπίση. Μία ακόμα. Πολύ καλές προσπίσεις, αλλά δεν μπήκε το καλάθι. Θα το χαλεπλή. Τσασιταλίδης ένα ακόμα γύρω στο πένα, ακόμα φάουλ για δύο βολές. Τσασιταλίδης κάνει καταπληκτικό παιχνίδι. Έστειλε στην πρώτη.
εύστοχος στη δεύτερη, 47-29. Σιψόγλου θα βγάλει την πάσα μέσα στη ρακέτα, είναι άστοχος. Στρόλιος. Στην γωνία η μπάλα πατώντας τη γραμμή δεν πήρε το σουτ. Βγάλε την πάσα. Ο Λινάρδος μέσα στη ρακέτα. Εκεί που ήταν ο Παναγιωτόπουλος, αλλά στόχισε και αυτός μετά από μια προσπίση. Υπάρχει ένα ακόμα φάουλ για Χούπερς αυτή τη φορά. Υπέρ των Χούπερς. Αφέστε το κερδίσει ένα ακόμα φάουλ. Υπάρχει αλλαγή για τους Μαγκούφηδες. Μαρίνος θα περάσει στη θέση του Παναγιωτόπουλου και Γιαγρίδης στην θέση του Χαλεπνή για Χούπερς. Άστο που πρώτη μου λέει ο καφές, το ίδιο σημείο που το έχεις στις προηγούμενες δύο. Έστωγος στην δεύτερη, λοιπόν στην τέταρτη, τόσο προηγουμένως εκτέλεσε άλλες δύο. Για δύο είναι άστοχο από τον Λινάρδο. Υπάρχει επιθετικό rebound, δεν έχουμε ιδιαίτερη διάθεση να τρέξουμε. Κούπερς θα θες να συγκρατήσει για Γρίδης. Ετοιμάζεται για να δώσει screen ο Χατζηβακαλέλης. Δεν χρειάστηκε. Φιλεμνίδης θα κλέψει. Δεν θα πάρει το σουτ για τρεις, όχι. Σουτ για τρεις, βρέθηκε ελεύθερο, είναι άστοχο. Αλλά ο ίδιος το επιθετικό rebound μετά από μια συγκυρία. Ο Μαρίνος είναι εύστοχος ο Τσιταλίδης για 3, 50-30 διαφορά στους 20. Το κέντρο θα πιάσει την μπάλα προς την Τσόγλου, βγαίνει και κλέβει το στιγμήνο ο Τσιταλίδης. Πάει στον Τσιταλίδη, ο οποίος θέλει να πάει μέχρι μέσα, κάνει προς στιγμήν, διπλώνει άμυνα πάνω του. Υπάρχει μπλοκ, βγήκε ο Τσιταλίδης για τριπλή βοήθεια μέσα στη ρακέτα. Τράει αυτή, μέτρησε αν έμπαινε. 50-30 τελικό σκορ μετά από 30 αγωνιστικά λεπτά. Οι Μαγκούφηδες παίζουν πάρα πολύ αυτοπεποίθηση, κυρίως στην άμυνά τους. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να στείλουν διπλή, ακόμα και τριπλή βοήθεια στον εκάστοτε παίκτη, κυρίως μέσα στη ρακέτα. Όπως είδαμε στην τελευταία φάση του Γιαγρίδη, ο οποίος κλείστηκε από 2 και μετά από 3 παίκτες. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την συνέχεια, για την τέταρτη περίοδο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Σόνη Καρίνα, το σκόνιο στο 50-30, τελευταία 10 λεπτά για την αναμέτρηση. Θα ξεκινήσουν εντός ολίγου. Οι Hoopers είναι αυτοί που έχουν την κατοχή για το 4 δεκάλεπτο. Σταματάκι θα επαναφέρει. Αλλά που πάει μέσα στη ρακέτα, έχει κλειστεί από 2 ο Γιαγρίδης. Ενδεχομένως να έψαχνε κάποια πάσα, θα γυρίσει, θα στοχίσει κόντρα στον Ζαμουρίδη. Σιγουρός. Σίγουρες πάσες, φαντάζει ο πρόεδρος των Γκούφιδων. Πολύ καλό passing game, βγάζει ελεύθερο τον Μουτζή. Βγάζει ακόμα πιο ελεύθερο τον Σιγουρό, ο οποίος θα στοχίσει. Μετά από ένα σκαμπύλι εντός εισαγωγικών στην μπάλα, μια όθηση από τον Μαρίνο. Η μπάλα θα καταλήξει ξανά στους Μαγκούφηδες και ξανά από τον Μαρίνο στους Μαγκούφηδες. Τυφλόπουλος δεν θα μετρούσε και να έμπαινε το καλάθι, θα κερδίσει το πρώτο φαουλ της τέταρτης περίοδου. Σιγουρός. Θα πάρει το screen από τον Ζαμουρίδη, θα του δώσει την μπάλα και κάνει να βγάλουν ένα pick and roll οι δύο παίκτες των Μαγκούφηδων, το οποίο διακόπτει με φάουλ. Το δεύτερο ομαδικό των Hoopers για την τέταρτη περίοδο. Ζαμουρίδης, Μπλουζής πίσω από ένα screen που του έδωσε ο Σιγουρός, θα στοχίσει. Τώρα θα καθαριστεί η επίθεση πάνω του Καμαρά. Υπάρχει ένα ακόμα κλέψιμο. Ο Σιγουρόπουλος
για να βγάλουμε κάτι πάρα πολύ περίτεχνο η παίκτα στο Μαγκούφιδα. Διεκόπη με κλέψιμο τον Κασιτσόγλου. Μέχρι μέσα δεν θα τα καταφέρει ο Καφές. Λουτζής δεν θα πάρει το φάουλ. Πάει μέχρι μέσα. Θα αφήσει την πάση στο καλάθι, δεν θα μπει αυτή μέσα. Κασιτσόγλου καθάρισε τα φάση και κατεβάζει και την μπάλα. Για τρεις είναι άστοχο. Στον Καμαρά. Λουτζής μέχρι μέσα θα κερδίσει το φάουλ. Μαρίνος. Στην προηγούμενη φάση άλλαξα γνώμη σου, αν πω εύστοχο, άστοχο, μήνες χιλιάδες φορές. Αλλά μπήκε και βγήκε. Αλλά μπήκε και βγήκε για μία ακόμα φορά. Άστοχο το Μαρίνος στην πρώτη. Παίρνει τον χρόνο του. Εστοχή στη δεύτερη, 51-30. Σταμαράς. Θα κατεβάσει την μπάλα, δεν χαλαρώνει το φανάκι ο πρόεδρος. Ο γιορτάζοντας πρόεδρος των Μαγκούφιδων. Οι Μαγκούφιδες παίζουν πολύ καλά και του κάνει ένα δώρο στα γενέθλιά του. Υπάρχει φάουλ από τον Καμαρά και μετράει το καλάθι. Πάλι που έχει χρειαστεί τον Τυφλόπουλο. Μια άστοχο στη βολή, δεν θα έρθει το έμεσο τρίποντο, αλλά... But wait, there's more. Διακρίτης θα γυρίσει. Θα κοπεί. Φαίνεται να έχει χτυπήσει στο πρόσωπο. Θα ελπίσουμε να είναι όλα καλά. Όλα καλά, αν μπορώ να αντιληφθώ σωστά. Πολλοί παίκτες ο ένας πάνω στον άλλον. Αλλά σάντουιτς λίγο έξω από την ρακέτα και μέσα στο στυλ. Στα 7 δευτερόλεπτα. Κασιτσόγλου. Θα αποστάρει τον Γκουρό, ένα ενδιαφέρον ματσάπ για αποστάρισμα. Στα 2 δευτερόλεπτα θα γυρίσει, δεν θα τον κερδίσει. Υπάρχει rebound. Μαρίνο, Λουτζής τώρα. Θα κλειστεί στη γωνία από δύο αντιπάλους, θα βγάλει σε δεύτερο χρόνο. Όχι, ούτε τώρα την πάσα. Στον Ζαμουρίδη, μπάλα κήκε εκτός. 14 δευτερόλεπτα, Ζουμπρός. Έχοντας πιλότερο αντίπαλο μπροστά του, δεν θα τον παίξει στα πόδια. Θα βγάλει την πάσα στον Τυφλόπουλο. Μετά από σκρίν έχει τον Γιαγρίδη απέναντί του, δεν θα τον κερδίσει. Ξανά επιθετικό rebound. Ένα ακόμα. Ξανά. Παίρνε πάρα πολλά επιθετικά rebound διαδοχικά. Δύο πήρε ο Μαρίνος, ο οποίος θα κλέψει τώρα την μπάλα. Ο Λόπλος θα ξαναδώσει την μπάσα. Δεν ήταν καλή συνεννοησία η συνεννόηση. Μέχρι στον 2, η μπάλα χάθηκε. Step back μακρινό δίποντο, εύστοχο. Από τον Καμαρά. 31-51, με συγχωρείτε, 34. Με ακόμα 7 λεπτά για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Μπουρός, Λουτζής. Πάλι με τον Γιαγρίδη απέναντί του. Μετά τις αλλαγές, ο Γιαγρίδης είναι αυτός που καλείται να περιορίσει τον εκάστοτε παίκτη, να μαρκάρει τον εκάστοτε παίκτη που επιτίθεται κατά μέτωπο αυτής. Καφές, απορροφώντας τη δύναμη που ασκήθηκε από τον Μαρίνο σε αυτόν, πάει μέχρι μέσα, θα βγει εκτός η μπάλα, η οποία είναι για τους Hoopers με 14 δευτερόλεπτα στη φορά. Γκρίνης ζητάει την μπάλα, θα την πάρει, θα αστοχίσει, δεν θα κερδίσει τον Ζαμουρίδη. Υπάρχει Μαρίνος κάτω. Με θετικό φάουλ που χρεώθηκε στον Καφέ, όλα καλά. Είναι το τρίτο φάουλ του Καφέ και είναι το τέταρτο των Hoopers για την τέταρτη περίοδο. Σγουρός.
Βελόπουλος κάνει την κίνηση μέχρι μέσα, εφόσον έβγαλε την πάσα στον Μαρίνο, ο οποίος θα στοχίσει. Αποφάσισε να φτάρει, αλλά στόχισε. Καστιτσόγλου. Πάρει το σκρίζ, πάει αντίθετα από αυτό, δεν υπάρχουν λόγια στην άμυνα. Καστιτσόγλου θέλει να κερδίσει τον Μπλουτζή. Τον πάει κατά μέτωπο, υπάρχει φάουλ που κάνει ο Μπλουτζής. Είναι το δεύτερο ματικό των Μαγκούφιδων. Υπάρχει αλλαγή τώρα, Παναγιώτοπουλος θα περάσει στη θέση του Μαρίνου. Καφές. Καφές έχει απέναντί του τον Θέντα Παναγιωτόπουλο. Κοιτάξτε πού βγαίνει ο Παναγιωτόπουλος, είναι απίστευτο το πόσο πιέζει ακόμα και το πεντάρι της ομάδας του των Μαγκουπίδων. Όχι μόνο ο Παναγιωτόπουλος, οποιοσδήποτε έχει παίξει στη θέση 5. 1,6 για να δούμε αν μπορούμε να βγάλουμε κάτι που πέρσι. Καφές θα πάρει την μπάλα. Θα κλαπεί η μπάλα από τον Παναγιωτόπουλο. Κουρός. Στο 3 από την κορυφή. Είναι άσχημος ο Τυφλόπουλος. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Ζαμουρίδη. Στο 3 ξανά άστοχο. Υπάρχει αμυντικό rebound. Στο Τσόγλου. Μέχρι μέσα το γύρο step ανάμεσα σε δύο αντιπάλους θα στοχίσει. Σγουρός. Τζαμουρίδης, ωραία πάσα στην κίνηση η οποία δεν θα γίνει assist. Όσο στόχισε ο Τυφλόπουλος. 51-34 έχει κολλήσει το σκορ εδώ και κάποια ώρα. Στους 17 πόντους της διαφοράς. Τσόγλου. Θα γυρίσει. Υπάρχουν βήματα όμως. Ο Τζιβακαλέλης ετοιμάζεται να περάσει στη θέση κάποιου. Τσαρσιταλίδης και Ελληνάρδος θα περάσουν στην θέση του Σγούρου. Και το Μπλουτζή. Τσαρσιταλίδης λογικά θα πάρει τη θέση του Μπλουτζή. Ταμπουρίδης. Τσαρσιταλίδης. Θα πάρει την πάσα ο Παναγιωτόπουλος, στα 9 δευτερόλεπτα. Πάει να βγάλει μία ακόμα πάσα, θα την πάρει ο Παναγιωτόπουλος. Από τον Τυφλόπουλο, ο Γιαγρίδης δείξε σε λάθος χρόνο για να αναχαιτήσει την μπάλα. Μαράς, αλλά είχε την θέληση να παλέψει την κατοχή. Ο Μαράς σου 3 με μεγάλη καμπύλη με ταμπλό εύστοχο. 53-37. Οι Μαγκούφιδες έχουν 2 ακόμα φάουλ να δώσουνε. Τυφλόπουλος. Παναγιωτόπουλος, ωραία πάσα στην κίνηση, αλλά δεν συγκρατεί ο Τυφλόπουλος. Πήγα να βγάλουν μια ωραία συνεργασία οι δυο τους. Αρχή φάουλ από τον Τυφλόπουλο στον Κωστιτσόγλου. Αδερφής ετοιμάζεται να περάσει στη θέση του Καμαρά τελικά. Και ο Κρυσταλάς στη θέση του σταματάκι. Δύο γκάρτς βγαίνουν, δύο γκάρτς μπαίνουν. Δεν υπάρχει ουσιώδης αυξομοίωση στο σχήμα των Hoopers. Ωραία, πάσα στην κίνηση. Μία ακόμα το τελικό αποδέχει τον Διαγρίδη. Ταχύτατη και επιτυχής κυκλοφορία της μπάλας. Έπιασαν στον ύπνο τους Μαγκούφιδες οι Hoopers. Φάση. Στην επαναφορά. 4-4 τώρα τα ομαδικά. Είναι άστοχος την πρώτη λεπτήδης. Είναι εύστοχος στη δεύτερη. 9 στις 16 οι βολές για 8 στις 15 διορθώνω. 8 στις 21 για Hoopers, οι οποίοι έχουν τελέσει περισσότερες βολές. Τσαρσιταλίδης, ωραία τρίπλα, περνάει 3 παίκτες συνολικά, δεν θα καταφέρει να τελειώσει την μπάλα, η φάση. Μετά από μια τρίπλα θα δώσει αποφασιστικά στο Ζαμουρίδη, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον Γιαγνίδη. Φάουλ που σημαίνει βολές. Διαφορά στους 15 πόντους και μπορεί να πάει εκ νέου στους 17, αν είναι σχετικά στις 2. Ταμουρίδης.
πρώτη. Τώρα 9 στις 16. Επαναλαμβάνω, δεν είμαι χρόνο ταξιδιώτης. Εύστοχος και στη δεύτερη. 55-38 η διαφορά στους 17. Λεπλής. Στρόλιος. Ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά η γραμμή πίεσης των Μαγκούφιδων. Και θα γίνει ένα ακόμα κλέψιμο χωρίς καν πάσα αυτή τη φορά μέσα στα χέρια από τον Τσαρσιτέρι. Σε ένα από τα πολλά κλεψίματα που έχουν γίνει με αυτόν τον τρόπο για τους Μαγκούφιδες. 14-9 τα κλεψίματα για Μαγκούφιδες και Κούπερς αντίστοιχα. Αλλά με το ρυθμό που έχουν οι Μαγκούφιδες του κάνουν να φαίνεται πολύ παραπάνω. Εύστοχος η πρώτη βολή από τις δύο που κέρδισε ο Τσαρσιταλίδης. Άστοχος στη δεύτερη, δεν διεκδικεί ο ίδιος το rebound, Γιαγρίδης κατεβάσει. Ωραία πάσα, ξαναπάρει την μπάλα, ο Χαλεπλής. Γιαγρίδης στην κορυφή αυτή τη φορά, θα χάσει την μπάλα. Το Παναγιωτόπουλο αυτή τη φορά, 2-1-2 τριών. 3-1-2 τριών μάλλον, αλλά 2-1-2 τριών στην φάση που ήθελα να βγάλουν. Παναγιωτόπουλος και Λινάρδος. Ήταν τρεις παίκτες που μπορούσαν να επέμβουν στην φάση. Στην φάση που ήθελαν να βγάλουν. Έχουμε περάσει στο τελευταίο τρίλεπτο της τέταρτης περίοδου. Σκορ είναι στο 56-38. Έχουν λειτουργήσει πολλά πράγματα για τους Μαγκούφιδες. Κάτω δεύτερο δεκάλεπτο και μετά, ένα αρχή του δεύτερο δεκάλεπτο και μετά, πάτησαν γκάζι. Υπάρχει σκαστή πάσα, αλλά δεν θα τροφοδοτηθεί. Χαλεπλής, υπήρχε παίκτης μπροστά και έκλεψε, διάβασε τη φάση. Σόπουλος, συμπεράσει στον αγωνιστικό χώρο, ένα ακόμα καλάθι μετά από πολύ καλό passing game. Έχει αποδιοργανωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η άμυνα των Κούπερς, φουτιά 3 είναι άστοχο από το σωματάκι. Τσαρσιταλίδης τώρα, σε ένα coast to coast, θα δώσει την πάσα, δεν θα τη συγκρατήσει καλά ο Σόπουλος. Περνάει ένα μισό από δύο, για τρεις. Ο Βόπουλος είναι άστοχος. Πρόεδρος της ομάδας, υπάρχει φάουλ που έχει κερδίσει ο... Κάτι Βαρκαλέλης, είναι το τέταρτο φάουλ του Τυφλόπουλου. Γι' αυτό υπάρχει αλλαγή. Άστοχος airball στην πρώτη βολή. Ο Χατζηβακαλέλης. Είναι άστοχος και στη δεύτερη. Ο Σιταλίδης μάχεται για το rebound με τον Στρόλιο, καταφέρει να τον κερδίσει. Ριδόπουλος θέλει να πάρει ένα ακόμα στο 2-3, φαινότανε, το πήρε, το έβαλε. Ακούτε τι συμβαίνει στον πάγκο των Μαγκούφιδων. 61-38, η διαφορά πάει πάνω από τους 20 με πολύ καλό γραφτής τρόπο. Χαμόγελα στο πάγκο, είναι λογικό, το κλίμα είναι πολύ καλό. Ο Ιωτόπουλος κλέβει και υπάρχει... Φάουλ τελικά, δεν υπάρχει τζάμπολ. Χαλεπλής και ο Ιωτόπουλος διεκδίκησαν τη φάση. Στο Μαγκούφι τον έκανε το φάουλ. Τρεις αναπηδήσεις. Η μπάλα δεν θα μπει μέσα. Είχε αγωνία η συγκεκριμένη βολή. Μετά από μια ωραία περιστροφή σε δεύτερο χρόνο θα καταφέρει να πάρει το rebound ο Χατζηβακαλέλης. Για τρεις είναι άστοχος. Χαλεπλής. Καμπουρίδης, ξαναπάρει την μπάλα, θα δώσει τον Δεδόπουλο από το ίδιο σημείο που ευστόχησε προηγουμένως, στο 3. Άστοχος αυτή τη φορά, έχω την εντύπωση ότι θα πάρει πολλές από τις επιθέσεις ο πρόεδρος του Μαγκούφιδων, αν όχι όλες, από εδώ και πέρα.
ανάσα σε δεύτερο χρόνο θα συγκρατήσει Στρόλιος. Για τρεις είναι άστοχο. Θα την Βακαλέλη. Και μέσα θα ευστοχίσει ο Μουρίδης. 63-38. Ο Σταλίδης πήγε για να παίξει την μπάλα από το Σταματάκι, ο οποίος πήρε την μπάλα και αστόχησε. Υπάρχει επιθετικό rebound ξανά άστοχο από τον Στρόλιο. Τελευταία 25 δευτερόλεπτα, Τσαρσιταλίδης. Για να δούμε αν θα εκδηλωθεί η επίθεση και πώς. Τσαρσιταλίδης αφήνει την μπάλα κάτω. Οι παίκτες αλληλοσυγχαίρονται. Η διαφορά είναι στο 63-38. Όπως όλα δείχνουν, δεν θα υπάρξει ιδιαίτερη επίθεση. Πράγματι, η διαφορά είναι στους 25 πόντους. Αυτή είναι η διαφορά που βρίσκει τους Μαγκούπιδες και τους Χούπερς. 40 λεπτά. Τους Μαγκούπιδες όλα τα πράγματα πήγανε αρκετά καλά. Πολλά πράγματα πήγανε πολύ καλά. Κάτι που τους δικαίωσε και στο σκορ. Μετά από το πρώτο δεκάλεπτο άρχισαν κυρίως με το σύνθημα εντός εισαγωγικών, αν θέλετε, του Τσαρσιταλίδη να παίρνουν τα πάνω τους Μαγκούφηδες. Κατάφεραν να κλείσουν, να πνίξουν εντός εισαγωγικών τους αντιπάλους τους με πολύ καλή άμυνα που άλλοτε καταγράφεται στη στατιστική, άλλοτε όχι. Κούπερς μπορούν να κρατήσουν κάποια καλά στοιχεία και αυτοί. Όπως τα 9 κλεψίματα που έκαναν σε ένα παιχνίδι που σκόραναν 38 πόντους. Είναι κάτι θετικό. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνεται η συγκεκριμένη μετάδοση. Από όλους όσους εργάστηκαν για να έχετε οπτικό ακουστικό υλικό, από τους παίκτες, από την διοργανώτρια αρχή, από τους διαιτητές, από την γραμματεία, από το staff, από το speaker. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, πρωί, ό,τι γουστάρετε. Ευχές για όμορφη συνέχεια όπως και να έχει. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.